Εξ' ογόνταδε πρόεδρε της Δημοκρατίας, έτοιμη αρχηγή των κομμάτων, έτοιμη αρχηγή της αστυνομίας, του στρατού και της αεροπορίας, φυσικά αεροπλάνα δεν έχουμε. Ένα ελικόπτερα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, έντιμη αρχηγέ των ελικοπτέρων. Έντιμοι κύριοι βουλευτές, ένιωσα την ανάγκη να βγω στο βήμα και να πω δύο λόγια αντί χαιρετισμού λόγω γεχτημένης ταχύτητας, την οποία ταχύτητα φυσικά προσπαθώ να ελαττώσω, αλλά είναι θέμα χρόνου. Λόγω συνήθειας δηλαδή που απέκτησα με ομιλίες και διαγγέλματα που έκανα κατά την περίοδο της Προεδρίας μου. Έτσι είναι εύκολο να... Το θυμάστε αυτό? Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Το θυμάστε αυτό? Καλησπέρα. Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ο Χίλτον, ο χορός των Ισένων Συνταχτών. Στον Κύπρο, ναι, μάλιστα. Που ήταν η πρώτη δημόσια μου, εκτός από το Εναλλάξ, εμφάνιση έξω. Μάλιστα. Μια αίθουσα γεμάτη. Με τους πολιτικούς, τους υπουργούς, τους βουλευτές κτλ. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε κύριε Χαλαμπίδη και τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντική απόδειμη μας σε όλο αυτό. Σίγουρα. Θα πούμε εδώ ότι έχουμε τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ερευνητής συγγραφέας, που είναι αυτό που μπορείτε εσείς να μας πείτε. Εμείς όμως θα πούμε και ηθοποιός και τραγουδιστής και καθηγητής και συγγραφέας και σατιριστής. Μάλιστα. Μου το είπατε στο τηλέφωνο και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν του σατιριστή. Σατιριστής, ναι. Ακριβώς. Και το θυμάστε έτσι με πολύ αγάπη αυτό. Γιατί ναι, ναι. Σας είδα μόλις το βάλαμε, γιατί αμέσως αντιδράσατε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είστε εδώ και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας προσωπικότητες. Να γνωρίσουμε έτσι και εμείς τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι στη ζωή μας πολλά χρόνια τώρα και στην τηλεόραση και στο πάλκο και στο τραγούδι και στην τάξη, έτσι, όλα αυτά. Ναι, ναι. Πώς να αρχίσουμε από το Μονιάτι τότε στο χωριό, το υπέροχο Να αρχίσουμε από το Μονιάτι. Γεννήθηκα εκεί με καταγωγή παφιακή. Mm-hmm. Τίμιο μακαριστός πατέρας. Ήταν από την... Μεγάλωσα στη Λεμεσό. Μάλιστα. Ωστόσο... Η εκκλησία του χωριού μου τότε ήταν το πρώτο μου σχολείο. Και θυμάμαι πάντα τους πρωταγωνιστές και ήρωες της ζωής μου. Τον γέροντα Κωνσταντή με βράκα, ψάλτη, κρατούσε το ίσον πάνω μου, νεαρός μικρός, και τον παπά Χριστό Φορό, οι οποίοι με εισήγαγαν στα γράμματα ουσιαστικά. Στην ελληνική γλώσσα. Άρα από 7 χρονών, σημαντικό. Έτσι, στο ψαλτήρι. Μάλιστα. Άρα ψάλλατε εκεί στην εκκλησία... Και όχι μόνο, είχα την τριβή από τότε με την ελληνική γλώσσα, κλασικά κείμενα, αρχαία και ούτω καθεξής. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, η σχέση να αρχίζει από μικρή ηλικία και η αγάπη σας για τον πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, τα γράμματα... Από τότε. Από τότε. Ναι, ναι. Έτσι. Δέχτηκα πολλά ερεθίσματα, θα πω. Συνέχεια το μυαλό μου δεχόταν ερεθίσματα, τα οποία μου καθόρισαν και τα ενδιαφέροντά μου. Τα ενδιαφέροντα, δηλαδή μέχρι και διαμόρφωσα μια πιο ουμανιστική προσωπικότητα. Θα μπορώ να μεταβώ στη Λεμεσό αμέσως, στο γυμνάσιο, στο δεύτερο γυμνάσιο, πρώην Ακαδημία, και ένιωθα εκεί ότι κάτι μου έλειπε. Δεν ασχολήσασταν τόσο με το σχολείο και τους βαθμούς? Δεν, όχι, μπαίνετε δεν λίγο έδινα σημασία στους. Ναι. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη για βαθύτερη διείσδυση στη γνώση, κάτι που το σχολείο δεν μπορούσε να στο δώσει. Δηλαδή τι είχατε υπόψη? Μιλάμε για ένα μαθητή. Όποτε πάντα τον... θυμάμαι τον χρόνο? Εαυτό μου, ειδικά στο γυμνάσιο 12-13, που είχε οριμάσει περισσότερο η σκέψη μου, θυμάμαι να προσπαθώ να ψάχνω, να βρω για να βαθύνω περισσότερο στη γνώση.
Κάτι που τα σχολικά βιβλία δεν μπορούσαν να μου το δώσουν. Μα πολλές φορές ούτε και σήμερα τα σχολικά βιβλία ακριβώς. Νομίζω δεν μπορούν και να. Και αυτό είναι που μου έλειπε. Η βαθμή δεν ήταν ποτέ για μένα στόχος. Μπορεί, δεν ήμουν. Ήμουν καλός μαθητής, πιστεύω. Ήδη βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τη ζωή σας. Μπορείτε να δείτε στο Monitor. Α, εκεί η παρέλαση. Μάλιστα, η παρέλαση εκεί στο σχολείο. Γιορτή μικρός, πρώτη. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Όμως είδαμε. Και από τις θεατρικές αναμνήσεις. Τις θεατρικές αναμνήσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο ψάχνατε εσείς όμως για να μπείτε στη διαδικασία να. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Πάντα. Πιστεύω ότι πρέπει να ιεραρχείς τις προτεραιότητες σου. Πάρα πολλά πράγματα είχα να κάνω και εκεί χρειάζεται μια ιεράρχηση. Τι θα κάνεις τέλεια, τουλάχιστον αρκετά καλά, τι καλούτσικα, τι μέτρια. Αλλά και η αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία γιατί είναι ένα άλλο κέρδος από την εμπειρία αυτή. Πώς θα διαχειριστείς την αποτυχία. Και έτσι για εβδομάδες και μήνες σε Λισβόνησα να πω ότι στη Λεμεσό δούλευα τα βράδια ταξιθέτης στο σινεμά Λάμπρα το καλοκαιρινό και το Ελλάς. Αυτό η αγάπη έτσι, για τον κινηματογράφο. Λοιπόν, για εβδομάδες και μήνες μέσα από τις ελληνικές ταινίες άκουγα και καλλιεργούσα την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Και όχι μόνο τις ελληνικές ταινίες αλλά και τις ξένες. Τις ξένες σίγουρα σαφώς. Ναι, ναι. Άρα τότε σας ανοιγόταν ένας πολύ διαφορετικός κόσμος. Σίγουρα, σε αυτή την λίγο πιο μετά, ήδη για μένα καθορίστηκε το. Ήδη βλέπουμε κάποιο φωτογραφικό υλικό από, την, έτσι, από τη ζωή σας, από τη ζωή σας τότε. Το Κηπούδι, ο Δοσιρήνης. Μάλιστα. Πολλά θεατρικά, πολλά, ωραία, πολύ ψάξιμο. Που τα βρήκατε αυτά. Πολύ ψάξιμο, πολύ αγάπη όμως για αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ με τον Γιώργο Ζένιο. Ναι, έτσι, έτσι. Και τον Νεόφυτο Νεοφύτου. Και τον Νεόφυτο Νεοφύτου, μάλιστα. Όμως στο σήμερα, θέλω να έρθουμε έτσι σιγά-σιγά, έτσι να διανθίζουμε αυτή την κουβέντα μας με κάποιους πολύ καλούς σας φίλους και συνεργάτες. Ναι. Είναι ο κύριος Μιχάλης Γεωργιάδης, τον οποίο έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Α, τον έχουμε Skype, με συγχωρείτε. Skype, τον έχουμε Skype, ναι, ακριβώς. Απολογούμε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Κώστα Χαρλαμπίδη, ο οποίος από την ώρα που μπήκε στο στούντιο είναι με ένα χαμόγελο, με μια αγάπη για αυτά τα πράγματα που κάνει. Έτσι είναι και στην καθημερινότητά του, κύριε Γεωργιάδη. Βέβαια. Δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό είναι. Μάλιστα. Πώς είναι να συνεργάζεστε μαζί. Είσαστε φίλοι κάποια χρόνια, έτσι. Είμαστε φίλοι κάποια χρόνια στενοί, παλαιότερα είμαστε φίλοι αλλά λίγο πιο ο καθένας στο δικό του επαγγελματική απασχόληση. Ο Κώστα τον Χαραμπίδη τον ξέρω από τα πριν το 1994, όταν τον έβλεπα στο Μόρφου σε θεατρικές παραστάσεις, νεαρός τότε, όπως το είδαμε στις φωτογραφίες προηγουμένως. Πώς είναι να δουλεύει με τον Κώστα Χαραμπίδη, για μένα είναι πανεπιστήμιο. Μαθαίνω συνέχεια. Δηλαδή, πέρα από το ταλέντο του σαν συγγραφέας, σαν ερευνητής, σαν εξαιρετικός εκφωνητής, τραγουδιστής, ψάλτης, ηθοποιός, δημιουργικός άνθρωπος, είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει τόσα πολλά, ιδιαίτερα στο κομμάτι της ιστορίας, στην ιστορία της γλώσσας, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο με τη γλώσσα. Άρα για μένα είναι ευλογία να συνεργάζομαι μαζί του και κάθε ό,τι κάνω μαζί του είναι για μένα κέρδος. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στην ζωή μας, έτσι. Έτσι, βέβαια. Και Χαραμπίδη, τι θα πούμε στον κύριο Γεωργιάδη. Θα του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με συγκινεί. Και πάντα τον είδες, Μιχάλη, για τον Μιχάλη έτσι. Είναι τολμούμε να πούμε το άλλο μας μισό κάποιοι άνθρωποι. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Σημαντικό. Πρέπει να πω ότι για μένα, επειδή μεγαλώσαμε με τη γενιά του Κώστα του Χαραλαμπίδη σαν θεατρικός ηθοποιός κλπ. Σαν η φωνή του για μένα πάντα ήταν κάτι που ξεχωριζένα από τα ντοκιματσέρ του Ρίκ κλπ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή
να συνεργάζομαι και να είμαι και φίλος. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι για μένα μεγάλη μου τιμή. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Μιχάλη. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά για αυτή την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές να ευχηθώ. Ηθοποιός, τραγουδιστής και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος κρατάει για σας αυτό που του εκπέμπεται, την αγάπη για αυτό το πράγμα που κάνετε. Πιστεύω ότι η πορεία από την ώρα που γεννιόμαστε έχουμε μια διαδρομή η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο να τελειωθούμε σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Να γίνουμε, δεν γεννιόμαστε άνθρωποι. Πρέπει να γίνουμε. Γιατί μέσα μας εγκυμονεί και φωλιάζει και το κακό, η άρνηση. Ας μου επιτραπεί η λέξη, το ζώο, είναι κρίμα τα ζώα, αλλά το αρνητικό. Ναι. Ο πολιτισμός και τα στοιχεία που στον δρόμο θα στολίσουν θα καταλαγιάζει αυτό το κακό. Μάλιστα. Μόλις συγκρουστεί ο άνθρωπος, μόλις αμφισβητηθεί το συμφέρον του ή το δεν ξέρω τι, αμέσως βλέπεις τα πράγματα αλλάζουν. Άρα, τι κι αν είσαι και αν δεν είσαι, τι έκανες, τι δεν έκανες, η πορεία, το ουσιώδες είναι να είσαι άνθρωπος. Μάλιστα. Και να αγαπάς. Και αυτό το πράγμα αγάπη. Βγάλατε κι εσείς από τη δουλειά σας. Όμως, ως ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, δουλέψατε εκτός από την Κύπρο και ναι. στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά, έτσι, αλλά έτσι. Και στην Αμερική. Και στην Αμερική, έτσι. Στο La Mama Theater. Πώς σας βρήκε ο δρόμος εκεί, πώς πήγατε σε εκείνο το φαντασμαγορικό μετά χώρο. Θα πούμε έτσι εντάχει, μετά την Εθνική Φρουρά, τις σπουδές στην Αθήνα, δραματική σχολή και φιλοσοφική, λίγο γιατί με κέρδισε. Έπρεπε να εργάζομαι ουσιαστικά. Ναι. Άρα την ημέρα δεν μπορούσα να πάω. Ήταν απόγευμα, τι να φαντάζομαι τα μαθήματα της δραματικής. Αλλά αργότερα ακολούθησε μάστερ και διδακτορικό στην Αγγλία. Ξανά πίσω στην. Και συνεργασίες πάντα με το ΡΙΚ. Μια σειρά από πράγματα. Ξανά μετά το 1974 στην Αθήνα, στην ΕΡΤ, συνεργάτης εκεί, προϊστάμενος εργοδότης μου ο Δημήτρης Χόρν, μάλιστα. ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Πώς ήταν να συνεργάζεστε εσείς? Φεύγω εσείς. Με τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, μάλιστα. τον σπουδαίο αυτό συνθέτη μουσικό. Προκύπτει η έρευνα και η ετοιμασία των ακριτικών μεσαιωνικών κυπριακών τραγουδιών. Και φεύγουμε περιοδία στη Γαλλία, σε όλες τις πόλεις κλπ. Και εκεί μου γίνεται πρόταση, προσέχει κάποιος η παράσταση, έρχεται ο πρέσβης, μια πρόταση για να πάρω μέρος σε μια γαλλοαμερικάνικη παραγωγή, θεατρική παραγωγή, μια ροκ όπερα, ο Αλαντίν για το μαγικό λιχνάρι. Και εκεί παίξατε και φεύγω, ένα ωραίο ναι, ρόλο. Ναι, εκεί συμπροταγωνιστώ με τον Λάρι Μάρσαλ, ένα σπουδαίο ηθοποιό. Θα πούμε γενικά για το συνέστημα σας εκεί, γιατί κάποια στιγμή είχατε φοβηθεί για αυτό το πράγμα γενικά. Πώς το μαντεύετε και το ξεσηκώνετε. Το βλέπω στα μάτια σας, γιατί είναι ναι. πολύ σημαντικό όταν μας προσφέρονται αυτοί οι ρόλοι και γενικά αυτό το μεγάλο της Αμερικής και τα λοιπά, κάπου μπορεί να συγκρουστούμε με τα θέλω μας και τα εκεί προκύπτει για κάθε ένα το culture shock. Culture shock, μάλιστα, πολύ καλά. Παρότι πολύ συγκεκριμένα έτσι, που το είπατε. Ό,τι επελέγει από τους 120 το πρώτο η λίστα τους 50 και από τους 50 στους 15 που κοντρούσα το team για το ρόλο του τρελού προφήτη και λοιπά, κατεβαίνω στην Νέα Υόρκη. Στα αγγλικά ήταν όλα αυτά, όλα, έτσι. Κατεβαίνω στη Νέα Υόρκη. Για να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο. Και ξαφνικά, ενώ κατέβηκα με έναν αέρα, αφού ήταν χαρά, στην πρώτη εβδομάδα γονατίζω. Εντάξει, από το Μονιάτι και τη Λεμεσό στην Από ένα χωριό, ένα χωριατόπεδο, αυτό να βρεθείς μες στη κλπ. Να βλέπεις εντελώς διαφορετική θεώρηση και αυτή των ηθοποιών και των χορευτών και των καλλιτεχνών εκεί, εντελώς. Όμως το παλέψατε, ήσασταν και στη εβδομάδα η μάμα, η Έλεν Στιούαρτ, με είδε και με έβρισε, πριν, χωρίς να της πω. Μην διανοηθείς. Α, είχα αποφασίσει να φύγω. Ναι, να φύγω. Πήγα το βράδυ, έκλαιγα στο διαμέρισμα. Θα σηκωθώ να φύγω και λοιπά. Ναι, λέω, αλλά πήγα να κοιμηθώ. Λέω, αν πάω στην Κύπρο, τι θα πούνε. Δεν τα κατάφερε.
γυρνάω πίσω στο πρωί και με κατάλαβε η στιώτια μου, λέει, μη διανοηθείς να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που σκέφτεσαι, όλοι αυτοί στην ίδια μοίρα είναι. Μου δίνει έξτρα δοκιμές και λοιπά. Τέλος πάντων και... Άρα το παλέψατε. Παλέψαμε και πήραμε και το λεγόμενο top credit, έτσι λέγεται εκεί, στην εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης μαζί με τον Larry Marshall. Μάλιστα. Αυτά. Όμορφα. Βλέπω ότι τώρα που μας τα είπατε, νιώθετε πιο όμορφα. Σαν να τα ξαναφέρατε. Ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Ένας άλλος συνεργάτης σας, ο κύριος Σάβα Σάβα, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Ναι. Κύριε Σάβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε εδώ τον Κώστα Χαρλαμπίδη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεργάζεστε... Και είσαστε μουσικός, γνωστός μουσικός, σίγουρα κύριος Σάβα Σάβα. Και φαντάζομαι κάποια σχέση με τη μουσική θα κάνατε έτσι με τον κύριο Χαρλαμπίδη εδώ. Έτσι, στα στούντιο εκεί, στα τραγούδια. Ναι, πριν τα στούντιο όμως έχουμε γνωριστεί σε φιλικό επίπεδο με τον Κώστα πριν 40 χρόνια. Περίπου. Που ήταν και 45, να μην προδίδουμε την ηλικία. Έχουν 20, πόσο. Μάλιστα. Ήταν μόλις η στα 20, το είπε, το είπε, στα 20. Στα 20, κάπου εκεί. Άνοιξε το σπουδαίο αυτό καφεθέατρο να αλλάξει τη Λευκοσία. Και άρχισα και εγώ να πηγαίνω εκεί, ήταν ένας μαγευτικός χορός με μουσική, live και μικρά μονόπρακτα θεατρικά έργα, δρόμενα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πάνω στην κουβέντα τελικά φιλέψαμε και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε μουσικά, ναι. Πρώτα σε διάφορες παραστάσεις, συναυλίες. Ήμουνα βασικά ο συνοδευτής του. Δηλαδή τραγουδούσε ο Κώστας, έλεγε τα κείμενα και εγώ έπαιζα από κάτω μουσική. Σαν να ήταν ένα ντοκιμαντέρ επισκηνής. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ μαγευτικό. Ελάχιστες πρόβες. Μάλιστα. Και μετά αρχίσαμε για πιο μεγάλες συνεργασίες με τα στούτιο, δισκογραφία. Πώς θα τον χαρακτηρίζετε έτσι ως άνθρωπος στην καθημερινότητά του? Ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνωρίζετε και από το κομμάτι της σκηνής αλλά και από την προσωπική. Πώς είναι ως άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο παιδάκι. Τον άκουγα που έλεγε για την εμπειρία του στη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο Κώστας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, αλλά έχει μια μεγάλη ψυχή και παρόλα τα πολλές φορές οι έννοιες του για την παράσταση, την παραγωγή που θα κάνουμε, στο τέλος όμως είναι κάτι το απίστευτο. Μάλιστα. Όσοι μας θυμούνται και μας θυμούνται, μαζί τουλάχιστον, ξέρω ότι έκανε κι άλλες δουλειές ο Κώστας, έμενε το κοινό έτσι πολύ ευχαριστημένο. Μάλιστα. Είναι σημαντικό γιατί και πιστεύω και από εσάς και από τον κύριο Χαραμπίδη βγαίνει από την ψυχή σας αυτό το πράγμα. Άρα το μεταδίδετε εσύ προς τον κόσμο, κύριε Χαραμπίδη. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Σίγουρα. Ο Σάββας είναι το άλλο, το αντίστοιχο άλλο μισό. Μάλιστα. Του εαυτού μου. Μάλιστα. Είναι αδερφός, τον αγαπώ. Είναι μεγάλος μουσουργός και μεγάλος μουσικός. Και σπουδαίος φίλος. Σίγουρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε κύριε Σάβα, να είστε καλά. Ευχαριστώ καλό βράδυ πολύ, να έχετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Κύριε Χαλαμπίδη, θα μου επιτρέψετε που ξέρετε από τηλεόραση. Ναι, ναι. Και θα σας ρώτησα, έχετε ξαναμπεί σε τηλεοπτικό στούντιο, μου είπατε ναι, σίγουρα. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, στα γρήγορα, και δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες με τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη σε λίγο. Καλωσορίζονται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες, εδώ στην τηλεόραση Capital, τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, ερευνητή, συγγραφέα, αλλά και όχι μόνο, έχουμε φιλοξενούμενο απόψε κοντά μας. Έτσι είπαμε πολλά και διάφορα. Θέλω να σας πάρω έτσι λίγο και στο κομμάτι της συνεργασίας. Είχαμε πει για την ηθοποιία και τα λοιπά. Είδαμε και κάποια στιγμιότυπα όταν ήσασταν μαζί με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Το 2005 όμως, τιμηθήκατε με το κρατικό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τότε.
ήταν μια επιβράβευση μιας δουλειάς που αγάπησα και αγαπώ, την παιδική λογοτεχνία ανάμεσα στα άλλα, τα παραμυθάκια για μικρούς και μεγάλους, τα οποία έχουν το στοιχείο, μάλλον η μυθοπλασία, το ερέθισμα της, είναι η λαϊκή παράδοση. Έτσι, είχαμε... Αυτό που βλέπουμε τώρα. Να, εδώ είναι η Τριανταφυλλένη. Με τις, από τις εκδόσεις «Ζυγός» του αγαπημένου μου Άγγελο Νικολάου και την Άντρη Νικολάου, τους εκδότες μου. Κάναμε μια σειρά γύρω στα 10 για τα σχολεία. Αρωταφνούσα, ο Σαρατσινός και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πράγματα τα οποία βραβεύτηκαν, αλλά πράγματα τα οποία... μπαίνετε στη διαδικασία να φέρετε στο σήμερα αυτά που συνέβαιναν έτσι, στο παρελθόν. Έτσι ακριβώς, φέρνουμε έτσι μια όμορφη δουλειά και επιβραβεύτηκε αυτή. Μάλιστα. Να δούμε, να ακούσουμε λίγο, ναι. Τα φρύθηκε στο λιμάνι κι όποιος τα δει που το πρωί θέλει γιατρό να γιάνει. Κι αν αρρωστήσω, μάνα μου, θέλω να σου μηνύσω. Να'ρθεις, Τριανταφυλλένη μου, να πούστε κι λυπημένος. Μάλιστα. Με τους αλήσους μια άλλη δουλειά εδώ. Σαν το λίστι, θα ακούσουμε έτσι κάτι λίγο που από έχει την. Η ιδιαίτερη σημασία στη ζωή μου σήμερα είναι η σχέση που δημιούργησα με μια μικρή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι σημαντικές και αυτές οι διοργανώσεις, αλλά και διεθνείς διοργανώσεις που έχετε κάνει και πραγματοποιήσει, αλλά και διαλέξεις για όλα αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν. Δεν τα κρατάτε μόνο για τον εαυτό σας, αλλά τα μεταδίδετε και προς τον κόσμο. Είναι χρέος αυτό. Το θεωρείτε χρέος. Απαραίτητο. Αν η φύση ο Θεός σε πρίκησε με κάτι, αυτό δεν το κρατάς για να το πουλάς, αλλά να το μοιράζεις σαν ζεστό ψωμί. Μάλιστα. Γι' αυτό κάνετε και πολλές συνεργασίες. Εδώ βλέπω με Χρήστο Νέγκα και Έφη Ηρωδίτη. Ήταν η πρώτη μου θεατρική δουλειά αυτή. Μόλις τέλειωσα την δραματική σχολή και περιοδεύσαμε όλη την Ελλάδα με τον Χρήστο Νέγκα, τον Μακαρίτη, και αυτό έφυγε, και την Έφη Ηρωδίτη. Και αργότερα επιστροφή ξανά και ξανά. Εγώ θα μείνω λίγο στην Ελλάδα και τη συνεργασία σας με την ΕΡΤ. Αναφέρατε κάποια ονόματα προηγουμένως, τα οποία για μας είναι κάτι σαν άπιαστα, έτσι. Αλλά εσείς συνεργαστήκατε μαζί τους, ήσασταν δίπλα τους και μπήκατε στη διαδικασία να πάρετε πράγματα από αυτούς και να μας τα μεταδώσετε και εμάς όμως αργότερα με διάφορους τρόπους. Ήταν άνθρωποι ακριβοί σε ψυχή και πνεύμα που σου δίνονταν και σου δίναν την ευκαιρία να δώσεις κι εσύ αυτά που πίστευες. Έτσι δεν θα λησμονήσω, θα ξεχάσω ποτέ τον Ιάκωβο Καμπανέλη, ο οποίος του πρότεινα εγώ να κάνουμε μια σειρά για το ραδιόφωνο, το χρονικό της, μάλλον το χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά, και με παραγωγή του Χρήστου Σοπαχά, το αποδέχτη. Και να μην πω μεγάλες κουβέντες, ο άνθρωπος γέμισαν τα μάτια του στα πρώτα έτσι, ακούσματα που του. Εμβουλεύτηκαν ονόματι του αγαθού Θεού να σας εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Ξεκινά το ταξίδι αυτό. Ακριβώς. Ενώ παράλληλα, εκτός από τον... Είναι ο Χατζηδάκης ο Μάνος, ο οποίος ήταν στο διευθυντής του μουσικού, του τρίτου. Και ο Χόρν ήταν ο διευθυντής του... Και με έλεγε προσφυγάκι, γιατί του λέω δεν είμαι προσφυγάς. Στο ραδιόφωνο, ήταν διευθυντής ραδιοφώνου. Στην ελληνική ραδιοφωνία. Κεφάλαια τεράστια. Από αυτούς τι μάθατε, τι κρατάτε από αυτούς τους ανθρώπους? Την ενθάρρυνση και την τόλμη. Σημαντικά αυτά. Ναι. Ενθάρρυνση και τόλμη. Θα το κρατήσω αυτό και θα το χρησιμοποιώ και εγώ. Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει αυτή την ενθάρρυνση και την τόλμη μέσα από τη δουλειά σας και μέσα από το... Κάποτε σας έβλεπα και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εκεί και χαιρετούμασταν ένα λεπτάκι κτλ. Αλλά και εκείνο το λεπτό είχε κάτι. Είχε κάτι. Το σωστά. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ακόμη ένα συνεργάτη σας. Ναι, ο κύριος Πάνος Ράζης. Ραζής, με συγχωρείτε. Καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεγάλος φίλος και μεγάλος επιστήμονας. Κύριε Ραζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας χαιρετίζω όλους.
Πάνω μου, καλησπέρα. Και τον κύριο Χαλαμπίδη ιδιαίτερα. Μάλιστα. Παλιό φίλο και γνωστό. Τον οποίο γνωρίσατε πώς? Βασικά, εγώ ήμουν πρόεδρος στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, mm-hmm. πρόεδρος, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, mm-hmm. και θέλαμε να διεξαγάγουμε στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, να δώσουμε κάποιες εκδηλώσεις για το ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Εκδηλώσεις πολιτισμού. Εκδηλώσεις πολιτισμού. Μάλιστα, εκδηλώσεις πολιτισμού. Ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης είναι πολύ γνωστός σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέσα από τις εκπομπές του στην τηλεόραση, κυρίως του ΡΙΚ, έχει καλύψει όλες τις κοινότητες και τα χωριά σχεδόν της Κύπρου και έχει καταγράψει ευλαβικά την παράδοση των χωριών, τα τοπονύμια τους, την ιστορία τους, ούτως ώστε να υπάρχουν σε έγγραφη μορφή και όχι μέσα από τον προφορικό λόγο των παλαιότερων γενεών που, mm-hmm. που φεύγουν. Άρα τα πράγματα που καταγράφουμε μένουν και για τους επόμενους, έτσι. Έτσι. Ακριβώς, μένουν και για τους επόμενους. Αλλά το έργο που έφτιαξε για τα εγγένεια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου πιστεύω ότι άφησε εποχή. Γιατί, διότι ο τίτλος ήταν «Ανθρώπου λόγος». Mm-hmm. Ουσιαστικά ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης καταπιάνεται πάρα πολύ με την αγωγή, με την αγωγή του λόγου. Βασικά τούτο ήταν ένα μουσικό χοροδρόμενο, ένα χοροδρόμενο μάλλον, που είχε να κάνει βασικά με τα στάδια εξέλιξης της ζωής στη γη, από τα πρώτα κύτταρα ουσιαστικά τα οποία άρχισαν να ψηλαφίζουν το περιβάλλον γύρω τους μέχρι να κατανοήσουν την έννοια της ύπαρξης, mm-hmm. της ύπαρξης του στον κόσμο αυτό, μέχρι την ανάπτυξη του ανθρώπου στον πλανήτη Γη και τον πολιτισμό, όλων των πολιτισμών που έδωσε, τον οποίο αναπαριστούσαμε μέσα στο έργο του Κώστα του Χαραλαμπίδη με τα 7 θαύματα, που ήταν το επιστέγασμα, αν θέλετε, του ανθρώπινου πολιτισμού και του ανθρώπινου πνεύματος. Και μετά συνεχίστηκα αυτό το έργο mm-hmm. με τις διάφορες καταστροφές που επισυμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη, όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως είναι οι διάφοροι πόλεμοι. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκαν τότε και οι καταστροφές των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Άρα κάτι το οποίο... Πώς το σκεφτήκατε, κύριε Χαραλαμπίδη, όλο αυτό? Πραγματικά, κύριε Ραζή, πραγματικά, δηλαδή μας τα περιγράφετε. Ο καθηγητής και φίλος μου, Πάνος Ραζής, ήταν και είναι και ο καθηγητής μου, είμαι εξωτερικός φοιτητής του άτυπα. Στη φυσική, είναι σπουδαίος. Και έτσι, νομίζω, και εδώ πάλι ο ειδικός επιστήμων με εθάρρυνε ότι είμαι σε καλό δρόμο πάνω σε αυτά που τα χνάρια. Μάλιστα. Και το αποτυπώσατε όλο αυτό σε ένα... Ουσιαστικά το έργο αυτό είχε και επένδυση και από αρχαία ελληνικά όργανα της μουσικής και από χορογραφία που επεδείκνυε όλη αυτή την ανάπτυξη του πολιτισμού, ξεκινώντας από τα αρχαίωνα στάδια βέβαια της ύπαρξης των κιθάρων και του ανθρώπου σε πρωτόγονη μορφή. Αλλά στην ουσία, τι θέλαμε να τονίσουμε μέσα από αυτόν τον έργο, τι τόνισε ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης μέσα από αυτόν τον έργο? Τη σημασία της μόρφωσης και της παιδείας. Έτσι είναι που κολλάμε το πανεπιστήμιο και με τη μόρφωση. Ακριβώς. Μέσα από τη μόρφωση των ανθρώπων, που κανείς, ας πούμε, θα πρέπει διαρκώς να τροφοδοτεί το πνεύμα του ανθρώπου με νέα κίνητρα, με νέες εμπειρίες και διαβίου μάθηση. Στην κατεύθυνση. Ακριβώς. Και διαβίου μάθηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μέσα από τη διαβίου μάθηση. Και επειδή το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει να κάνει περισσότερο με τη διαβίου μάθηση και τη μεταφορά της γνώσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν πολύ συγκινητικό όταν στο τέλος, μετά από τον πολιτισμό και όλες αυτές τις επερχόμενες καταστροφές που εδόθηκαν, πολλές από αυτές με ψηφιακή μορφή, δηλαδή υπήρχε επένδυση ψηφιακή, ότι στο μεγάλο τέλος έργο, δηλαδή. Βγαίνει ένα μικρό παιδάκι με κοντό παντελονάκι για άσπρο πουκάμισο, κρατώντας ένα βαλιτσάκι, μια μικρή βαλίτσα για το σχολείο, και από την Κερκίδα, διότι έγινε στις Κερκίδες
το έργο έγινε στη σχολή τυφλών που έχουν κερκίδες, που έχει κερκίδες. Το αγοράκι, ας πούμε, κατέβηκε από τις κερκίδες για να υποδείξει βασικά στους ανθρώπους, τους ανθρώπους που καταστρέφουν όλο αυτόν τον πολιτισμό που έχουμε, να υποδείξει ότι ο μοναδικός δρόμος για να σώσουμε ό,τι μπορούμε και σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά και να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας, είναι η μόρφωση και η παιδεία. Σημαντικό, κύριε Ραζή, σίγουρα. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Το χαρακτήρισε στον πρόλογο του ο καθηγητής και αγαπημένος φίλος, ότι η παράσταση αυτή είναι το πρώτο μάθημα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι αυτό που προσβεύει ένας ακαδημαϊκός οργανισμός. Και νιώθω την ανάγκη εδώ να μοιραστώ μαζί σας και τον Πάνο, ότι μια από τις φωτογραφίες της παρέλασης, δεν ξέρω κάπου... Ναι, που είχαμε δει προηγουμένως. Ο επικεφαλής, ο υπεύθυνος καθηγητής, ο παπάς του Ανδρέας Ραζής, ο αγαπημένος παραστάτης, αγαπημένος καθηγητής μας, Ανδρέας Ραζής. Μάλιστα. Κύριε Ραζή, σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, να παρακαλώ. Τον έχω ακούσει τόσες πολλές φορές και στον ποιητικό λόγο και στο να τραγουδάει, ας πούμε, παραδοσιακά τραγουδία της Κύπρου και μάλιστα σε δύσκολη μορφή, να πούμε, διότι απαιτείται βυζαντινή μουσική πολλές φορές, που είναι πολύ πιο πλούσια από την μουσική που ακούμε τη σημερινή εποχή. Και εκτιμώ πάρα πολύ και τη φωνή του και την ποιήση του και πολλές φορές συζητάμε μαζί, ας πούμε, για τις εξελίξεις, τις επιστημονικές, είτε για τις αναζητήσεις μας στο σύμπαν, τις αναζητήσεις μας για το Θεό και όλα τα θέματα του πολιτισμού. Ευχαριστώ, κύριε Ραζή. Να είστε καλά. Πάνω. Καλό βράδυ να έχετε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλο αυτό, πόσο καιρό σας πήρε να το δημιουργήσετε όλα? Ένα χρόνο. Μάλιστα. Άρα η δημιουργία αυτή, η οποία περιλάμβανε και εικόνα και ήχο και κόσμο στην σκηνή. Ο παρόν χρόνος, η δράση, ο παρελθοντικός χρόνος με ντοκουμέντα κλπ. Και ο ερχόμενος με όλο αυτό που το θιαλτικό που προμηνεί. Η γνωριμία σας με τον Νίκο Καβαδία. Ατμόπλοιο, το πλοίο Απολλώνιο για την Αθήνα, για τον Πειραιά. Φεύγω εκεί στην Κουπαστία πάνω στο αυτά, τον συναντώ, του απαγγέλλω δικό του ποίημα και με ξεναγείς, ήταν συρωματιστής και κρατήσαμε επαφή, ανταμώσαμε κάτω στην Αθήνα μετά. Αυτός είχε πιάσει στεριά, είπαμε, έδεσε το καράβι μέχρι να φτιαχτεί, να απογιατριστεί κλπ. Και φοβόταν και ανησυχούσε να μην φύγει από τη ζωή και να είναι στη στεριά αντί στη θάλασσα. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, μια μεγάλη εμπειρία φιλίας. Και είναι σημαντικό όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, παίρνετε πράγματα, αλλά τα δίνετε κι εσείς μέσα. Τα μοιράζω. Ίντερ College και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, να πάμε σε ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο σημαντικό για μένα. Είναι η πορεία μου για ακαδημαϊκή ολοκλήρωση, παίρνω το μάστερ και ακολουθεί το διδακτορικό. Και ανταμώνω με τον πολύ καλό μου φίλο και αγαπημένο έτσι και επιστήμονα και άνθρωπο, τον Νίκο τον Μπερτιστιάνη, και μου λέει γιατί δεν κάνεις αίτηση και τη Μαρία Μιχαηλίδη. Και ακριβώς είχα κατά νου να κάνω μια αίτηση, γίνεται η επιλογή, οι προϋποθέσεις υπήρχαν και έτσι τα προαπαιτούμενα. Και ξεκινώ στο κολέγιο να διδάσκω θέατρο και αγωγή του λόγου και στην μετεξέλιξη του κολεγίου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου περάσαμε πόσα, 20-25 χρόνια εκεί. Πώς δεχόταν ο φοιτητόκοσμος, ένα άνθρωπο? Ήμουν πολύ αγαπητός του πνεύματος. Ναι. Εγώ το ξέρω, για τον κόσμο το λέω. Οι μνήμες μου, χθες οι νέες ακόμη, είναι ακόμη όσοι συναντούν στον δρόμο φοιτητές και με χαιρετούν. Είναι ευαίσθητο κεφάλαιο αυτό και αυτό εντάσσεται μέσα στο χρέος σου να δώσεις ό,τι μπορείς. Τι είναι εκείνο το οποίο ζητούσαν από εσάς οι φοιτητές? Γιατί η αγωγή του λόγου, επειδή αγαπάτε το λόγο γενικά... Η αγωγή του λόγου δεν είναι να μιλάς σωστά μόνο. Ναι, φυσικά. Έτσι, πρέπει να μιλάει η ψυχή σου, ο νους σου. Και εκεί πέρα εστιάσαμε πιο πολύ, τουλάχιστον το δικό μου πρόγραμμα και δική μου έτσι ερευνητική προσπάθεια. Μέσα από κείμενα, πέρα από το αν θα διαβάσεις σωστά κάτι, να το ψάξεις, να δεις τι είναι αυτή η γλώσσα,
τη μουσικότητα της, την ομορφιά της, τις κλίσεις, τους τόνους, έτσι, τις πτώσεις. Δεν είναι... Από όλα αυτά... Πολύ όμορφο. Ναι. Mm-hmm. Από όλα αυτά τα οποία κάνετε, τι είναι αυτό το οποίο σας στιγματίζει περισσότερο? Δηλαδή, εκτός από το ηθοποιός, είδαμε και το σατιριστής. Ποιο είναι αυτό που οποίο θεωρείτε ότι θέλουν να θυμούνται κάποιοι τον Κώστα Χαραλαμπίδη? Όσο και αν ακούγεται έτσι ξαφνικά, τώρα μου βγήκε, ναι, μου το προκάλεσες, ο μουσικός, πώς το λέμε, έγραψε ένα τραγούδι του Μπος, νομίζω, του Μποσταζόγλου. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι. Ο Μαρκόπουλος είναι ο συνθέτης. Ναι. Ο Γεροδάσκαλος. Ο Γεροδάσκαλος, ποιος τον θυμάται? Τον ανεξύμνητο ύπνο κοιμάται, τον ξενυχτάνε δυο χωριανοί. Δύο-τρεις που πήγαν στην κηδεία, δεν βρήκαν λόγο για την κηδεία κλπ. Και τον θάψανε. Πέρασαν χρόνια, λέει, δεν το θυμάμαι όλο. Και ο δασοφύλακας βρήκε στο δάσος και του φτιάξε γύρω-γύρω από τον τάφο και ένα σταυρό που έγραφε πάνω, σαν θα πεθάνω, μην πείτε πλέον, λέει κάποια πράγματα, πως ήμουν δάσκαλος έναν καιρό. Μάλιστα. Άρα ως δάσκαλος τον αισθήμονται κάποιος. Μεταφορική και κυριολεκτική. Ναι, φυσικά, έννοια, σίγουρα. Μ' αρέσει αυτό το στοιχείο. Νιώθετε ότι, βλέποντας, θέλω να ζητήσω από το σκηνοθέτη αν μπορούμε έτσι στη μέση να βλέπουμε έτσι κάποια πλάνα από τα πλάνα που έχουμε βρει για από το αρχείο, ναι, σχιά τον, για τον Κώστα Χαραλαμπίδη, και θέλω να μου πείτε λίγο τα συναισθήματα σας βλέποντας όλες αυτές τις σκηνές, τις οποίες είδαμε και με τον κύριο Γιώργο Ζένιο προηγουμένως, αλλά και με τους πολιτικούς και τα λοιπά, αναμνήσεις τόσων χρόνων, έτσι. Να τα δούμε. Ναι. Θα τα δούμε, βλέπουμε, έτσι, βλέπουμε, ναι. Να ακούσουμε. Εδώ είναι η πρώτη, ναι, συνάντηση, η πρώτη συναυλία στη Σχολή Τυφλών, το πρώτο φεστιβάλ του Δήμου Λευκωσίας. Μάλιστα. Και είναι η πρώτη δουλειά με τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Και η πρώτη εκτέλεση γίνεται εκεί, με, μάλιστα, την Αρετή Κασάπη, την υπέροχη αυτή φωνή και την υπέροχη φίλη μου. Μάλιστα. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο, έτσι, αν έχουμε ήχο. Πλαφνίκι στο νου σου με τα βάλει. Εδώ. Συγκίνηση, Άγγελε, συγκίνηση. Ότι καλά τα έκανα, σωστά, κρίνοντας. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι το κάθε σας βήμα ήταν τόσο μελετημένο, ναι, από πριν, ναι, που μπαίνατε στη διαδικασία να το κάνετε από την ψυχή σας και, ναι, βγαίνετε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μετά από τόσα χρόνια λέτε, ναι, πέρασε ωραία κάνοντας, ναι, αυτό το πράγμα. Εδώ είναι από το γυμνάσιο. Ναι. Και εδώ στο κούριο με Ερυθρό Σταυρό, το θέλος. Εδώ είναι η παρέλαση, παρέλαση που λέγαμε. Mm-hmm. Εδώ μικρός, πρώτη γυμνασίου. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως διατηρήσατε επίσης και παρουσιαστής και τηλεοπτικών προγραμμάτων στο ΡΙΚ. Ναι, ναι. Έτσι, η γραμμή 1088, όλοι θυμόμαστε και σίγουρα. Εκπομπή. Ήδη βλέπουμε και κάποια, ναι, πλάνα από την, ναι, συγκεκριμένη εκπομπή, το Κύπρος ένα ταξίδι, το Κυπρίο νόστος και τα λοιπά. Έτσι, πώς ήταν η ανασχόληση με τη σύγχρονη τηλεόραση και η διαδραστικότητα που όντως η γραμμή 1088 ήταν? Ευχαριστημένος και ευχαριστώ το ΡΙΚ γιατί μου έδωσε εν λευκό και τον χρόνο και την δυνατότητα να κάνω αυτά που πρότεινα. Σε αυτή την εκπομπή ειδικά, γραμμή 1088, είναι η πρώτη διαδραστική εκπομπή όπου υπάρχει ο καλεσμένος αλλά και οι τηλεθεατές. Παρεμβαίνουν με τηλεφωνήματα, καταθέτουν, γίνεται μια σημαντική, έτσι, και καλύψαμε ένα φάσμα πάρα πολλών θεμάτων. Πόσα χρόνια πήγε? Πήγε 7-8 χρόνια. Ναι, ναι.
Και το Κυπρίο Νόστος τον αποδίμων επίσης. Και φυσικά βραβεύτηκε. Το Κύπρο σε ένα ταξίδι μετά το ταξιδιωτικό με τα χωριά και πολιτείες της Κύπρου βραβεύτηκε από την αρχή ραδιοτηλεόρασης. Ναι, είναι αυτό που είδαμε μόλις τώρα το βραβείο του Κύπρου σε ένα ταξίδι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ασχόλησή σας όλη με την Κύπρο. Πόσο την αγαπάτε αυτή την Κύπρο? Η Κύπρος είναι μέσα μας, είμαστε εμείς. Όσο την εξοραίζουμε, την ομορφαίνουμε τη ζωή μας, ομορφαίνουμε και την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μια ιδέα. Την οποία όμως πρέπει να μεταδώσουμε και στους επόμενους. Για να, γι' αυτό κάνετε εδώ και γεννηθήκαμε, και εδώ πήραμε τις πρώτες έτσι γεύσεις ύπαρξης ζωής, φως, χαρά, αγαλίαση, φόβος. Και όλα αυτά μας τα πρόσφερε απλόχερα και μας τα προσφέρει. Αλλά εμείς την λαιλατούμε καθημερινά, ιδιαίτερα. Δεν θα ήθελα να ξανοιχτώ, γιατί με πονάει μια υπόθεση εδώ, μια και είμαστε εδώ κοντά, στην Αλική, που κάποιοι κατά καιρούς σοφοί παλαιότερα ήθελαν να την κάνουν σκουπιδότοπο, κάτι συζητιέται πάλι κλπ. Μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρους, έτσι, οικολογικούς βιότοπους. Να γίνει. Οπότε, τέλος πάντων, το όμως έχετε έρευνα, κάνατε πολλά ντοκιμαντέρ και τα λοιπά για τα χωριά. Έχετε γράψει βιβλία για τις κοινότητες. Ναι, ναι. Μεταφέροντας στο σήμερα αυτή την αγάπη που έχετε για τον τόπο σας, ξεκινώντας φυσικά, γράψατε και για το Μονιάτι? Όχι. Δεν γράψατε για το Μονιάτι? Δεν έγραψε. Όχι ακόμη τουλάχιστον. Δεν προέκυψε. Δεν προέκυψε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η ενασχόληση σας... Θα ήμουν υποκειμενικός πολύ. Αναγράφονται για το χωριό σας, έτσι. Έγραψα για την Ορόκλινη, για την Κάτω Μονή, έτσι, η πύλη της Πιτσιλιάς, το Ψωματισμένο, το Μάμαρι, τη Δένια, τρομαχώνας της κυπριακής προϊστορίας, την Κοκκίνα Τρομηθιά, ο τόπος που σημάδεψε το πρόσωπο της ιστορίας, ο Δελίκηπος, γη της Επαγγελίας, νέο χωριού Πάφου, τα χωριά της Λάρνακας, Αυλώνα, Καμπιά, Καπέδες και από τα τελευταία ακροτήρι Κυβωτός της Φύσης και Αγία Μαρίνα. Τι βρίσκει ο αναγνώστης σε αυτά τα... Θα βρει την ιστορία του χωριού, τη γεωγραφία, τα τοπονύμια, τους εθνικούς αγώνες, τη λαϊκή παράδοση, την παιδεία, τη θρησκευτική ζωή και ούτω καθεξής. Είναι ένα... μια περιστατωμένη έτσι μελέτη πάνω σε αυτή την πορεία. Μάλιστα. Αυτό που μας είχατε πει προηγουμένως για το γέρο δάσκαλο. Ναι, θέλω να τα ακούσεις. Του Μαρκόπουλου. Ναι, τραγούδι του Μαρκόπουλου. Του Μαρκόπουλου. Ναι, ναι, και δεν θυμάμαι. Η ιστορία είναι αυτή ότι στον τάφο, στο σταυρό, ο δασοφύλακας εκείνο ήταν ξεχασμένος. Ένας δάσκαλος που πέθανε και ούτε πήγαν στην κηδεία του, 2-3 κλπ. Δεν βρήκα. Μάλιστα. Θέλετε να δείτε λίγο εκεί, αυτό είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπέροχο. Να τα ακούσουμε με τους τηλεθεατές σας. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχο. Δεν βάλαν λόγο για τη φανή. Τι λες? Υπέροχο, πραγματικά. Εσύ μου το ενέπνευσες στο ερώτημά σου. Ο ψάλτης βιάζονταν, είχε βαφτίσια. Ο ψάλτης βιάζονταν. Βουβά τον θάψανε στα κυπαρίσια. Βουβά τον θάψανε στα κυπαρίσια. Υπέροχη στίχη, υπέροχη μουσική. Και το ξεχάσανε πολύ καιρό. Ακριβώς. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πραγματικά που ήσασταν εδώ στις προσωπικότητες. Θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε. Τηλεθεατές. Εγώ θέλω να κλείσετε με ένα μικρό μήνυμα για να το ακούσουμε ολόκληρο με τους τηλεθεατές μας. Τι θα λέγατε στον κόσμο, βλέποντας και την κάμερα αν θέλετε, αφού είστε της τηλεόρασης.
Είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί. Γιώργος Σεφερής. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να γράψουν πάνω.